Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Μεγάλη νίκη από τον πρώτο γύρο για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ράλι ανακούφισης όμως και για την τουρκική λίρα. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Οι αγορές, όπως φαίνεται, αντιμετώπισαν αρκετά θετικά το χθεσινό αποτέλεσμα της Τουρκίας. Όπως επίσης και ήταν και πολύ αναμενόμενο, καθώς η διπλή νίκη του Ερντογάν και σε επίπεδο Προεδρίας αλλά και σε επίπεδο Βουλής ουσιαστικά δημιουργεί συνθήκες σταθερότητας για την γειτονική χώρα και τουλάχιστον μεταφράζεται σε μια διατήρηση του status quo και όχι την αγωνία των δεύτερων επαναληπτικών εκλογών που θα έπρεπε να γίνουν. Φεύγοντας από το πολιτικό σκέλος και το τι μπορεί αυτό να συνεπάγει, το οποίο από μόνο του είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι. Είδαμε σήμερα στο άνοιγμα των αγορών την τουρκική λίρα να καταγράφει κέρδη 3% εναντίον του δολαρίου και αντίστοιχα το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης να ανεβαίνει κατά 3%. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να δούμε αν αυτή η άνοδος, αν αυτό το θετικό κλίμα θα διατηρηθεί. Ακριβώς, γιατί πολλοί είναι εκείνοι που μιλάνε για έναν μήνα του μέλλοντος, ο οποίος δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ. Αντίθετα, η τουρκική οικονομία βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια δεινή θέση. Αυτό δεν άλλαξε εν μία νυχτή με την επικράτηση του Ερντογάν και μένει να δούμε τι θα κάνει ο νεεκλεγής. Επανεκλεγής πρόεδρος της Τουρκίας, προκειμένου να μπορέσει να αντιστρέψει την εικόνα. Καθώς η περίοδος χάρτης που του δώσουν οι αγορές ή που του δίνουν, αν θέλει, οι αγορές, δεν αναμένεται να είναι πάρα πολύ μακροχρόνια. Όπως σημαίνει ότι πλέον περιμένουμε να δούμε τις κινήσεις στο οικονομικό μέτωπο για την Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε ότι η τουρκική λίρα έχει δεχθεί σοβαρότατες πιέσεις στο τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά την ανακοίνωση των πρώην εκλογών από τον κύριο Ερντογάν, τόσο εναντί του δολαρίου όσο και εναντί του ευρώ. Γεγονός που δημιουργεί πολλά προβλήματα στην τουρκική οικονομία, καθώς ένα μεγάλο μέρος του χρέους της Τουρκίας υπολογίζεται, τιμολογείται σε ευρώ και σε δολάρια. Αλλά και στους πολίτες, οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο κομμάτι των εισαγωγών και στο κομμάτι των συναλλαγών τους με χώρες ευρωζώνης ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα είναι και το πρώτο μεγάλο στίχημα του Ερντογάν, ο οποίος θα καλείται μέσα στις επόμενες εβδομάδες στην πραγματικότητα να μπορέσει να αντιστρέψει την εικόνα, να αλλάξει τα δεδομένα και αυτό προφανώς επηρεάζει και την Ελλάδα, καθώς είναι δεδομένο ότι η οικονομική κατάσταση στην Τουρκία άμεσα ή έμεσα επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η ένταση που υπήρξε το τελευταίο διάστημα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στην κακή οικονομία της Τουρκίας. Οπότε παρακολουθούμε και στην Ελλάδα και σε επίπεδο οικονομικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις αυτές και περιμένουμε την ανακοίνωση κάποιων μέτρων, την ανακοίνωση μιας οικονομικής στρατηγικής από την πλευρά Ερντογάν που θα δείξει πού πηγαίνει το καράβι και αν θα μπορέσει η λίρα να επανέλθει σε ασφαλείς λιμένες.